Θα πάω τώρα στον κύριο Απόστολο Αποστολού. Τον γνωρίσαμε πριν λίγο διάστημα στη Συχνότα. Καθηγητή πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας σε πολλά πανεπιστήμια, στο Πάντιο, στην Πάντοβα, στο Μιλάνο, στη Ρώμη και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Κύριε Αποστόλου, καλημέρα. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι η κορυφή του παγόβουνου το τι συμβαίνει με τις κινητοποίησεις στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη, γιατί σήμερα μου λένε ότι κινητοποίησεις έχουμε και στις ΗΠΑ από τους αγρότες. Ακριβώς έτσι όπως το είπατε. Ίσως είναι η αρχή, ίσως να σπάσει το παγόβουνο. Και να πούμε ότι δεν είναι μόνο οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Από χθες ξέρετε ότι στη Γαλλία αρχίζουν κινητοποιήσεις, έχουν αρχίσει κινητοποιήσεις και με τα ταξί και με τους εκπαιδευτικούς. Επομένως νομίζω ότι έχει χάσει την μπάλα, για να το πω έτσι, η ελίτ των Ευρυξελών, το Διευθυντήριο των Ευρυξελών. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι φόβοι για την εξέλιξη όλων αυτών των κινητοποιήσεων και καλό είναι πριν οποιαδήποτε προβούμε σε οποιαδήποτε ανάλυση να χαρτογραφήσουμε πώς γίνονται, ποιοι είναι εκείνοι που διευθύνουν τις κινητοποιήσεις. Δηλαδή ποιοι είναι οι αντιπρόεδροι, οι πρόεδροι των ομάδων παραγωγών και των νέων συνεταιρισμών. Δεν ξέρω αν θέλετε να το πούμε στην κατεύθυνση και για να τα εξετάσουμε όλα. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πάμε στο Παρίσι, που αν θυμόσαστε καλά, ότι μας είχαν πει ότι θα φτάσουν μέχρι την Ρουζίλ, μέχρι μια μεγάλη, ίσως η μεγαλύτερη κεντρική αγορά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι συνέβη όμως και δεν έφτασαν μέχρι εκεί? Το σύστημα φροντίζει κάθε φορά να υπάρχουν και μέσα στις οργανώσεις των συνεταιρισμών να υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν πίσω, οπισθοχωρούν. Αν δούμε το χάρτη των ομάδων, των αγροτικών ομάδων που κινήθηκαν, θα διαπιστώσουμε ότι πάντα υπάρχουν κάποιοι που λιποταχτούν την τελευταία στιγμή. Για παράδειγμα, ο Ντιμά είναι ένας ανήκει στο συνεταιρισμό των νέων αγροτών, ο οποίος εξ αρχής τάχθηκε να μην προβούν σε κανένα μπλοκάρισμα των δρόμων. Απέναντίας ο Στεφάν Λεφόλ, το γνωρίζαμε γιατί υπήρξε και υπουργός Γεωργίας κατά την περίοδο του σοσιαλιστικής εξουσίας της Γαλλίας, στην εποχή του Φρανσουά Ολάντ, ήταν εκείνος που υποστήριξε ότι θα πρέπει να φτάσουμε έως την κεντρική αγορά Ρουνζίλ. Από την άλλη, η Εθνική Ομοσπονδία Αγροτικών Ενώσεων, δηλαδή ο Ανορό Ρουσό, με καταπληκτικές σπουδές, ένας θα το λέγαμε παράγοντας αυτή τη στιγμή στις αγροτικές κινητοποιήσεις, αυτό που είπε ήταν να κρατήσουμε μία σταθερή στάση χωρίς να μπλοκάρουμε τις κεντρικές αγορές, την κεντρική αγορά, χωρίς να μπλοκάρουμε τους δρόμους. Οι μόνοι που συντάχθηκαν μαζί με το Στεφάν Λεφόλ, ο οποίος επί σειρά ετών ήταν και ευρωβουλευτής, ήταν μια αριστερή ομάδα και αξίζει αυτό να το σημειώσουμε. Γιατί είναι οι μικροί, το επαναλαμβάνω, είναι οι μικροί αγρότες, η οικογενειακή αγροτεμάχια με μικρά αγροτεμάχια οικογενειακά, οι οποίοι και αυτοί που έχει ιδρυθεί ήδη από το 1959 βέβαια αυτή η συνομοσπονδία, οι οποίοι και αυτοί συντάχθηκαν μαζί με την πρόταση του Στεφάν Λεφόλ. Τι βλέπουμε δηλαδή? Βλέπουμε αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα από τότε που μας το έλεγε και ο Λούκατς, ότι για να υπάρχουν ισχυρές κινητοποιήσεις και για να κλονιστεί το καθεστώς χρειάζεται μια δυνατή αυτοσυνείδηση. Εάν δεν υπάρξει αυτή η δυνατή αυτοσυνείδηση, δεν θα τα έχουμε καταφέρει. Έτσι. Άρα στην ουσία είναι κάποια σκυρτήματα, λέτε. Ακριβώς περισσότερο σε εκείνους που νιώθουν ότι ο οδοστρωτήρας της ομογενοποίησης τους βάλει ευθέως. Οι υπόλοιποι έχουν ίσως και κάποιες αυταπάτες. Όμως αυτή είναι μια νέα κατάσταση αναδιανομής. Ακούω τους Ευρωπαίους ηγέτες, και κύριε Αποστόλου το ξέρετε καλά αυτό το σύστημα, να λένε ότι κοιτάξτε, αν δεν υπήρχε η ΚΑΠ δεν θα υπήρχατε. Οι αγρότες απαντάνε, οι πιο φωτισμένοι, μα αυτή η ΚΑΠ είναι που μας πνιγεί και μας οδηγεί σε μεγάλους αγροτοδιατροφικούς κολοσσούς στα νύχια τους. Και ακριβώς. Μαζί και η γη. Τι γίνεται εδώ λοιπόν? Η Ευρώπη τι ακριβώς κάνει?
η Ευρώπη τι ακριβώς κάνει. Η Ευρώπη αυτό που καταφέρει να κάνει εκτός είναι να καταστρέφει την παραγωγή. Εκτός από τα 50 δις στην Ουκρανία. Γιατί εκτός αυτό ήταν από τα 50 δις χθες το βράδυ νομίζω που έπεσαν και οι υπογραφές. Αυτό που κάνει είναι να καταστρέφουν την παραγωγή. Παρόλα όσα λένε, όπως βγήκε ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, και είπε θέλουμε να είμαστε κυρίαρχοι, κυρίαρχοι στην καλλιέργεια, κυρίαρχοι στη συγκομιδή, κυρίαρχοι στη διατροφή μας. Ή όσα εξήγηλε μετά ο υπουργός οικονομίας της Γαλλίας, ο Μπρουνό Ελεμέρ, ο οποίος έλεγε θα διεξαχθούν περισσότεροι από 10.000 έλεγχοι σε γαλλικής προέλευσης προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Παραμένουν μέχρι εκεί. Γιατί όμως παραμένουν μέχρι εκεί? Διότι απλούστατα η ατζέντα τώρα της νέας τάξης πραγμάτων έχει μέσα της μία τιμωρητική οικολογία. Και μέσα από αυτή την τιμωρητική οικολογία καταστρέφονται κυρίως οι μικροί παραγωγοί, ωστόσο καταστρέφονται και οι μεγάλοι παραγωγοί. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό που αναφέρατε κι εσείς. Είμαστε ενδεχομένως πάνω στο παγόβουνο, να σπάσει το παγόβουνο. Αλλά θα πρέπει να συμπληρωθούν και από άλλες δυνάμεις. Δηλαδή, αυτό που γίνεται στη Γαλλία τώρα και ξεκινά με τους εκπαιδευτικούς, με τα ταξί, είναι μια πάρα πολύ καλή συμμαχία, ούτως ώστε να καταφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Τιμωρητική οικολογία, ειλικρινά, μου αρέσει ως έκφραση, αλλά δυσκολεύομαι. Οικολογία τιμωρεί, δηλαδή. Σε κάποιες περιπτώσεις ναι, τιμωρεί. Δηλαδή αυτή η πράσινη ανάπτυξη, όπως ακριβώς το αναφέρουμε, μάλιστα, και εκεί αναφέρομαι στην τιμωρητική οικολογία, ναι, καταστρέφει τους παραγωγούς. Ναι. Έτσι. Είναι η ίδια τιμωρητική οικολογία που με βάση τις οδηγίες των Βρυξελών έχει άλευρα από ακρίδες. Ακριβώς. Και αυτό που είπατε είναι το αίτημα των Ιταλών παραγωγών και συνδικαλιστών. Οι Ιταλοί κατέβηκαν με τα εξής αιτήματα: να αμφισβητηθούν όλα τα άλευρα εντόμων, να καταργηθεί η γραφειοκρατία που προέρχεται από τις Βρυξέλλες, ενίσχυση στο ντίζελ και επιπλέον να καταργηθεί το συνθετικό, να μην εισαχθεί καλύτερα συνθετικό κρέας, όμως όπως το έχει απαγορεύσει από τον Νοέμβριο η Μελόνι, έτσι. Ναι, να το ναι. πούμε αυτό. Σωστό, σωστό. Άρα στην ουσία εδώ αρχίζουν και αρθρώνονται δύο διαφορετικοί πόλοι στην προσέγγιση που δεν είναι μόνο αγροτική υγιής, είναι και διατροφική. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι όλο μαζί, συνολικά. Και τα αιτήματα που βάζουν είναι συνολικά πια. Νομίζω ότι σε καλύτερη γραμμή βρίσκονται οι Ιταλοί αγρότες, γιατί τα βάζουν συνολικά. Αντιθέτως, οι Γάλλοι με τις οπισθοχωρήσεις που προανέφερα κάνουν λίγο πίσω, συν το γεγονός ότι όταν απετράπησαν τα εντομοκτώνα, εκείνα τα οποία χρησιμοποιούσαν και έχουν αποκλειστεί από την Ευρώπη, εκεί άρχισαν να διαμαρτύρονται ως προς τις απαιτήσεις που είχε θέσει το Υπουργείο Γεωργίας της Γαλλίας. Mm-hmm. Έτσι, να θέσουμε και αυτά τα ζητήματα, γιατί ξέρετε, δεν είμαστε σε μια εποχή όπως ήταν τότε με τα επαναστατικά κινήματα του 1830-1848, που ήταν η άνοιξη των εθνών λαών με τα οδοφράγματα στην Σουφλό και ούτω καθεξής. Δεν είμαστε ακριβώς εκεί. Μας λείπει αυτή η δυνατή αυτοσυνειδησία που έλεγε ο Λούκατς. Και εδώ θα πρέπει αυτό να το εξετάσουμε. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος Ευτύχης, καλά τα λέει ο κύριος Αποστόλου, αλλά την ίδια ώρα η ελίτ, όπως τις λέμε πια, μάθαμε να τις λέμε όλοι, μέσα από την τεχνοοργάνωση έχουν πάρει κεφάλι και μάλιστα είναι σε μία απόσταση από τις ίδιες κοινωνίες έτη φωτός. Ναι. Ναι, άρα έτσι είναι. Έχουν πάρει αυτή την απόσταση και είναι μέσα από την τεχνολογία έτη φωτός, μακριά, συν ότι ασκούν την εξουσία. Έτσι. Κοιτάξτε τώρα, να δούμε κάτι. Να δούμε ότι όταν λέμε υπάρχουν τα κινήματα που θα βοηθήσουν την όλη αυτή προοπτική, τα κινήματα δεν ζητάνε την κατάληψη της εξουσίας, ζητάνε την κατάλυση της εξουσίας. Λοιπόν, με στόχο αυτό ότι τα κινήματα θα ζητήσουν την κατάλυση της εξουσίας και όχι την κατάληψη, μπορούμε να προχωρήσουμε. Ακόμη και σε αυτές τις αποστάσεις που έχουν ανοίξει η μεγάλη ψαλίδα μεταξύ των ελίτ και του κόσμου, του λαού. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα κύριε Αποστόλ. Α, έχετε χαιρετίσματα από τον κύριο Λίκο, λέει, από την Εύβοια εδώ. Ένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο. Η ίδια, λέει ο Νίκος τώρα, η ίδια τιμωρητική οικολογία που απεργάζεται σχέδια
Παγκόσμιας Τράπεζας Δικαιωμάτων Διοξιδίου του Άνθρακα, όπου κάθε κάτοικος αυτού του πλανήτη ή τουλάχιστον της λεγόμενης Δύσης θα έχει το δικό του μέρισμα διοξιδίου του άνθρακα που θα μπορεί να το ανταλλάσσει με άλλους πολίτες. Έτσι, για παράδειγμα, αν εγώ δεν ταξιδεύω με αεροπλάνο, μπορώ να πουλήσω σε κάποιον άλλον το μερίδιο διοξιδίου του άνθρακα που με αναλογεί, ώστε να κάνει αυτός τα ταξίδια του. Εκεί θα πάμε, λέει. Όλα είναι πιθανά. Με αυτή τη φρενίτιδα των ελίτ είναι όλα πιθανά. Έτσι. Είδατε ότι το 2023, δηλαδή ένα χρόνο πριν, πώς κινήθηκαν οι Βέλγοι αγρότες όταν άρχισε να απαιτήθηκε καλύτερα να σφάξουν όλα τα ζώα τους. Mm-hmm. Έτσι. Ή όπως αναφέρατε εσείς στην Αμερική, έχει μειωθεί η παραγωγή κατά 70% ενώ η αγροτική παραγωγή. Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, όλα αυτά πώς δένουν με αυτές τις τεκτονικές γεωπολιτικές εξελίξεις και στο μικρότερο κάδρο, πώς δένουν με χώρες όπως η πατρίδα μας, όπου ένας στενός πυρήνας δημόσιων αγαθών, παιδεία, υγεία, ενέργεια, έχουν βγει πια στο σφυρί. Θα αρχίσουμε να παίζουμε καθημερινά στοιχήματα για τις τιμές. Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί έχετε και μία άποψη εσείς ότι ο νεοέλληνας έχει παραιτηθεί. Τα βάζω τη μεγάλη εικόνα και τη μικρότερη που αφορά εμάς. Ναι, έχει παραιτηθεί ο νεοέλληνας και εδώ αυτό πρέπει να εξεταστεί. Γιατί ο νεοέλληνας έχει οπισθοχωρήσει από τις διεκδικήσεις του? Είναι ένα ζήτημα. Γιατί έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ενσωματωθεί μέσα στα συστήματα και μέσα σε περιττές δοσοληψίες? Αυτά θα πρέπει να εξετάσουν οι διανοούμενοι μέσα σε εισαγωγικά για να δουν την πορεία του νέου Έλληνα. Ποιοι διανοούμενοι, οργανικά διασυνδεδεμένοι με το κράτος αυτοί? Όχι βέβαια, δεν εννοώ τους όσοι διασυνδέονται με το κράτος, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν διασυνδέονται με το κράτος και θα πρέπει να καθίσουν κάποτε να τα συζητήσουν και να δώσουν, αν όχι κάποιες λύσεις, κάποιες προοπτικές, γιατί λύσεις είναι απίθανο να δώσουν. Έτσι, αν δεν συμβεί αυτό, δυστυχώς θα είμαστε έρμεοι αυτής της κατάστασης. Εμείς αναγκαστικά θα συρθούμε και σε αυτές τις εξελίξεις που συμβαίνουν σήμερα στην Ευρώπη. Θα συρθούμε με πολύ αργό ρυθμό. Το βλέπετε ότι τι συμβαίνει με τους δικούς μας τους αγρότες, έτσι. Πώς ακριβώς λειτουργούν. Οι συγκεντρώσεις τους είναι πολύ φτωχές. Mm-hmm. Και όταν σε μια χώρα στην οποία έχουμε 300.000 αγρότες, εκ των οποίων οι 600 καρπούνται επιδοτήματα, 600.000 άλλοι καρπούνται επιδοτήματα, έτσι, αυτό λέει πάρα πολλά. Λέει ότι έχουμε προχωρήσει σε μια συναλλαγή με την εξουσία, που αυτή η συναλλαγή μας φτωχαίνει ψυχικά και πνευματικά και μας περιθωροποιεί, είτε το θέλουμε είτε όχι. Μπράβο σας, κύριε Αποστόλου, που το θέτετε. Θέλω να το ξαναεπαναλάβετε για να το καταλάβουμε καλά αυτό που είπατε μόλις τώρα. 300.000. 300.000 αγρότες είναι το σύνολο των Ελλήνων αγροτών. 300.000, 350.000 περίπου αγρότες. 600.000 είναι αυτοί που καρπώνονται επιδοτήσεις σήμερα. Έτσι, αγροτικές επιδοτήσεις. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, λοιπόν, όλα αυτά συνδέονται με τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις? Βεβαίως συνδέονται με τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Και συνδέονται με τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, διότι αυτός ο κόσμος, ο νέος κόσμος δηλαδή, που οργανώνεται μέσα από τις ελίτ, θέλει το λαό να είναι διαρκώς περιθωροποιημένος και διαρκώς να βρίσκεται σε μια εξάρτηση από τις κεντρικές, σε μια εξάρτηση από τις κεντρικές εξουσίες. Θα σας πει κάποιος, και όλα αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή το γεγονός ότι πλέον, να το πω έτσι απλά, ναι, το λέει κοινικά ο Υπουργός Υγείας και καλά, ναι, κάνει στην πολιτική που υποστηρίζει ο ίδιος, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να τα λέμε να καταλαβαίνομαστε, ναι, ότι αν έχεις λεφτά θα πας τα απόγευμα να χειρουργηθείς. Αν δεν έχεις, ναι, θα περιμένεις τη λίστα που θα μειωθεί επειδή θα πάει ο άλλος το απόγευμα να χειρουργηθεί και επιπλέον επειδή οι γιατροί παίρναν φακελάκι, το κάνω νόμιμο το φακελάκι. Και δεν κουνιέται φύλλο. Ναι, έτσι είναι. Υπήρξε μάλλον και άλλος υπουργός πριν λίγες μέρες, ο οποίος μας είπε ότι με μια φέτα που καρπούζι θα μπορέσετε να ζήσετε. Και υπήρξαν και δημοσιογράφοι που είπαν ότι με τέσσερις φέτες. Με τέσσερις φέτες, ακριβώς, ζαμπών. Ναι. Ναι. Αυτά πώς τα ακούει όμως και πώς τα εσωτερικεύει ο ελληνικός λαός, αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή τα φιλτράρει και τα εσωτερικεύει ως μια κατάσταση που θα πρέπει να περάσει και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί.
Μα αφού επικοινωνιακά άλλες είναι οι προτεραιότητες που σερβίρονται στην κοινωνία, με συγχωρείτε. Ναι, ακόμη και τις ημέρες των κινητοποιήσεων, ναι, σήμερα ναι, αναμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της ΝΕΕ. Ναι. Αλλά χθες το απόγευμα, άρων, αυτό που επήγει είναι να πάει το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ακριβώς. Είναι αυτό που συζητήσαμε την άλλη φορά. Άρα η ατζέντα. Μάλιστα. Πηγαίνουν κάπου αλλού. Ο λαός γίνεται το παρακολούθημα όλων αυτών των επικοινωνιακών τρίκ και στη συνέχεια έρχεται το σχέδιο σε εφαρμογή, αυτό όλο, της πείνας, το ότι θα φτάσουμε να αγοράζουμε 5 ντομάτες, το ότι θα φτάσουμε να αγοράζουμε μισό καρπούζι. Ήδη νομίζω ότι αυτό τρέχει σαν αντίληψη που έχει εσωτερικευθεί. Μου λέει κάποιος εδώ, μου επαναλαμβάνει αυτό που είχε πει άλλος ακροατής στον προηγούμενο καλεσμένο. Uh-huh. Ότι η ελίτ έχει οργανωθεί. Εδώ λέει, όπως διάβασες Γιώργο, πανεπιστήμιο στην Αμερική δημιουργεί in vitro οργανίδιο ανθρώπινο εγκεφάλου προκειμένου να το συνδέσει με το σύστημα τεχνητής yeah. νοημοσύνης, να μην απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη σηριακά, αλλά όπως ένας ανθρώπινος εγκέφαλος με αυτοσυνειδησία. Τι λέμε εδώ, πάνε να μας καταργήσουν. Το πιστεύετε ή είναι ακραία σενάρια? Είναι πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί, τουλάχιστον όσοι ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν πει ότι θα συμβεί πάρα πολύ δύσκολα. Ωστόσο γίνονται προσπάθειες, και αυτό ότι γίνονται προσπάθειες και μας πάνε σε αυτή την έκταση και μας εντάσσουν μέσα σε αυτούς τους ορίζοντες, αυτό είναι ανησυχητικό. Άλλος φίλος, ο φίλος ο Μελέτης λέει: καλημέρα στον κύριο Αποστόλου. Θέλω να το ρωτήσω, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα δεν είναι ακόμη πιο σουρεαλιστικό η Ελλάδα να ηγείται των επιθέσεων στους Χούτι για να μην κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα? Εδώ έχουμε άλλα προβλήματα. Ούτε ΑΟΣ δεν έχουμε ανακηρύξει, λέει. Έτσι είναι. Έτσι. Μα δεν θέλουν να ανακηρύξουν ΑΟΣ. Ο υπουργός στην Κύπρο που υπενήχθηκε εν τέλει κάτι τέτοιο, τον οδήγησαν σε παρέτηση. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε μία ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που έπρεπε να είχαμε φτιάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για παράδειγμα. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το παραμύθι που σερβίρεται στα πιάτα όλων των Ελλήνων, ένας αέρας κοπανιστός από έναν ενθουσιασμό του Πρωθυπουργού ότι είμαστε μέσα στις μεγαλύτερες δυνάμεις, ότι ξαφνικά, ενώ δεν έχουμε προβεί ούτε καν στην αγορά κάποιων αεροσκαφών που ενδεχομένως να είναι και όχι ότι καλύτερο μέσω του λογισμικού, και τα ξέρουν καλύτερα οι στρατιωτικοί και αναλυτές και μας τα καταθέτουν σαν άποψη. Λοιπόν, και μέσα από αυτό το θρίαμβο έρχεται να παραπληροφορηθεί ο Έλληνας πολίτης ότι όλα πάνε καλά. Ερώτημα γενικότερο ενδιαφέροντος του φίλου του Νίκου. Έχουμε τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Βλέπει ο κύριος Αποστόλου διεύρυνση της σύγκρουσης, μιας και είπατε και για τα γεωπολιτικά, λέει, με άμεση συμμετοχή και του ΝΑΤΟ και κατ' επέκταση τον κίνδυνο ενός πολέμου με θερμοπυρηνικά και ενδεχομένως και παγκοσμίου, διότι όλα όσα βλέπουμε, λέει, δείχνουν την ένταση να μεγαλώνει και από τις δύο πλευρές. Και η Δύση δεν κάνει πίσω του εναντίον και με λόγια και με έργα επιτίθεται, και η Ρωσία φυσικά δεν κάνει πίσω. Όλα είναι δυνατά, αλλά δεν μπορούμε να δούμε τις επόμενες εξελίξεις. Δεν θεωρώ ότι ένας τρίτος πόλεμος στα Βαλκάνια θα μπορούσε να συμβεί τώρα. Ήδη υπάρχουν δύο. Υπάρχει μια εξουθένωση και από την Αμερική στην οικονομική βοήθεια που στέλνει προς την Ουκρανία και από την Ευρώπη, αυτά τα 50 δις που προαναφέραμε. Επομένως, αν τελειώσουν αυτά, αν τελειώσει κάτω η περίπτωση με το Ισραήλ, αν τελειώσουν αυτές οι υποθέσεις, να είμαστε σίγουροι ότι τα Βαλκάνια μας περιμένουν. Κύριε Αποστόλου, μου λέει εδώ η Ελένη, καλημέρα. Νομίζω ο φόβος και η παραπλάνηση που είπε και ο κύριος Αποστόλου έχουν σπρώξει πολλούς από εμάς σε αυτή την αδιαφορία έως παρέτηση. Θεωρούμε δηλαδή ότι δεν έχουμε τόση δύναμη όσο χρειάζεται για να έχουμε αλλαγή. Βλέπετε, κοιτάμε τη μέρα μόνο, δηλαδή μέρα-μέρα, βήμα-βήμα. Έχουμε μάθει να καρπωνόμαστε ενδεχομένως αγώνες άλλων, αλλά δεν βγαίνει και η καθημερινότητα με την ακρίβεια. Ναι, έτσι είναι. Θα το ξαναπώ, ότι έχουμε εσωτερικεύσει μια προβληματική της περιθωριακότητας. Βρισκόμαστε εκεί. Έχουμε αποποιηθεί την ταυτότητά μας. Που η ταυτότητα σημαίνει ότι βάζω μπροστά και συγκεκριμένες απαιτήσεις. Απαιτήσεις από τη ζωή μου και απαιτήσεις από την πολιτική. Αυτά όλα τα έχουμε χάσει. Είμαστε το παρακολούθημα όλων των εξελίξεων. Το τι θα συμβεί στη Γαλλία, το πώς θα εξελιχθεί το μέτωπο στην Ιταλία, το τι θα γίνει στο Βέλγιο, τι θα δώσουν ως βοηθήματα εφάπαξ και όχι ως μεγάλες αλλαγές,
Έτσι. Πώς όλα αυτά θα καταλήξουν με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ούτως ώστε να ζήσουμε μια άλλη πάλι συνέχιση των ήδη πραγμάτων με το, έτσι όπως το αστείνουν οι ελίτ, θέλω να πω, με την περίπτωση να ενταχθούν πάλι στην προοπτική εκείνη που δεν χάνεται, υπάρχει πάνω στα τραπέζια των ευρωπαϊκών ελίτ. Δεν θα αναχαθεί κάτι, απλούστατα θα ξεγελάσουν επίσης, αυτό επιθυμούν, τους αγρότες για άλλη μια φορά. Λέει κάποιος εδώ, και γιατί θεωρεί ο κύριος Αποστόλου ότι ο νεοέλληνας έχει παραιτηθεί περισσότερο από όλους τους άλλους? Είναι μόνο ακισμός με τμήματα της εξουσίας η δοσοληψία, αρκεί και στις άλλες χώρες υπάρχει αυτή η δοσοληψία? Δεν είναι τόσο ισχυρή η δοσοληψία όσο υπάρχει στην Ελλάδα. Έτσι, δεν είναι τόσο ισχυρή. Δηλαδή, κάποιος για να διοριστεί δεν απαιτείται οπωσδήποτε να υπάρξει ένα παρένθετο πρόσωπο και να λειτουργήσει υπέρ του. Αυτά τα παρένθετα είναι της μόδος τώρα, κύριε Αποστόλου. Το ξέρω. Το ξέρω. Παρένθετο πρόσωπο για διορισμό, μάλιστα. Ακριβώς. Ένα παρένθετο πρόσωπο για διορισμό δεν απαραίτητο. Υπάρχει μια δημόσια διοίκηση που θα λειτουργήσει. Εδώ δεν λειτουργεί δημόσια διοίκηση σε περίπτωση που πάμε σε εκλογές. Αυτό έχει συμβεί και στην Ιταλία, έχει συμβεί και στη Γαλλία. Πάνε σε εκλογές. Αλλά η δημόσια διοίκηση λειτουργεί. Εδώ είναι η τεράστια διαφορά που έχουμε εμείς σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Λειτουργεί, λέτε. Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι. Κατά την περίοδο των, το διάστημα των εκλογών, η δημόσια διοίκηση λειτουργεί. Μάλιστα. Χωρίς να σημαίνει ότι και εκεί είναι ουδέτερη. Δεν υπάρχει ουδέτερη διοίκηση ποτέ. Το λέω αυτό. Όχι, για κάποιους που θα σπέσουν. Ουδέτερη διοίκηση δεν υπάρχει. Δηλαδή, η σκοπή της διοίκησης δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Όμως, όταν υπάρχει αυτή η συναλλαγή με τον πολιτικό. Θέλω να σας πω το εξής, ότι θυμόσαστε πριν μερικά χρόνια ότι τα γραφεία των βουλευτών ήταν γραφεία έβρεσης εργασιών. Μάλιστα. Είναι φοβερό αυτό. Και τώρα είναι. Και στον, και στον ιδιωτικό και τομέα. Διότι δημόσιο. Θυμόσαστε κάποιες περιόδους που γινόταν ένας πανικός. Όλοι έτρεχαν στο γραφείο του υπουργού της περιφέρειας, του βουλευτή της περιφέρειας, ούτως ώστε να μπει στο δημόσιο. Τώρα τρέχουν για να μπει σε μια εταιρεία. Τώρα τρέχουν για να μπει σε έναν εργολάβο που συνεργάζεται με το δημόσιο. Πολύ σωστό και αυτό. Ιδίως στο χώρο της υγείας. Έχετε δίκιο. Ιδίως στο χώρο της υγείας. Μάλιστα. Μου λέει κάποιος εδώ, και πώς βλέπει όλη αυτή τη συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων? Καταρχάς, είναι δυνατόν με νόμο να καταργείς το Σύνταγμα? Όχι, δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη, να πούμε κάτι άλλο. Λέμε δημόσια εκπαίδευση. Σήμερα είναι όλη η εκπαίδευση δημόσια? Όχι. Δηλαδή σε δεύτερο πτυχίο, σε μεταπτυχιακά, δεν υπάρχουν δίδακτρα? Σαφέστατα υπάρχουν δίδακτρα. Το γεγονός όμως ότι ακόμη διατηρούμε έστω και πρώτο πτυχίο και διδακτορικό χωρίς δίδακτρα, όπως διατηρείται στην Ιταλία, στη Γαλλία κτλ. Κτλ. Προς το παρόν είναι ένα κέρδος. Μειώνονται σήμερα τα έτη σπουδών. Δεν υπάρχουν 4 έτη σπουδών στην Ευρώπη. Συρρυκνώνονται και γίνονται ό,τι συμβαίνει ακριβώς στην Αγγλία. Δηλαδή είναι 3 έτη σπουδών. Mm-hmm. Μπαίνουμε σε μια λογική δηλαδή μιας βρετανικής εκπαιδευτικής νοοτροπίας. Και σιγά σιγά φτάνουμε εδώ. Επιπλέον, όσον αφορά τώρα τα πανεπιστήμια, μία και βρίσκομαι σε αυτά και γνωρίζω, να σας καταθέσω κάτι που συμβαίνει στην Ελλάδα που δεν μπορεί να συμβεί πουθενά, ούτε σε νότιο-αφρικανικά ή βόρειο-αφρικανικά κράτη. Λοιπόν, ξέρετε ότι έχουμε καθηγητές που στερούνται του πρώτου βασικού πτυχίου. Έχετε δίκιο. Αλλά θα σας πει κάποιος, αυτό σημαίνει διαλύω τη δημόσια εκπαίδευση για να πάω στην ιδιωτική? Όχι, ή σημαίνει καθαρίζω από ό,τι δημιουργεί προβλήματα στο να έχω μία πρωτοπόρα δημόσια εκπαίδευση? Αυτό, γι' αυτό ακριβώς το λέω. Αν Μάλιστα. δεν γίνει μία διόρθωση, μία θεραπεία του Δημοσίου Πανεπιστημίου, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Μα με συγγνώμη, οι εξουσίες δεν το κατέστησαν έτσι το Δημόσιο Πανεπιστημίο? Βεβαίως. Για να μπορούν Βεβαίως. Σήμερα να το κυβδηλίζουν και να λένε πάμε σε ένα νέο μοντέλο? Μάλιστα. Ακριβώς έτσι είναι. Μάλιστα. Ακριβώς έτσι είναι.
Μην περιμένει κανείς ότι εδώ θα έρθουν τα πανεπιστήμια, Κολούμπια. Τι λέτε, αφού λένε θα έρθει το Χάρβαρντ, η Οξφόρδη, θα έρθουν. Ναι, ναι, Οξφόρδη. Το MIT τρέχουν όλοι. Σορβόνης, ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Δεν θα έρθουμε κάτι τέτοιο. Το πολύ πολύ εκείνα που θα έρθουν θα είναι κάποια κυπριακά πανεπιστήμια, γιατί έχουν αυτή τη στιγμή, όπως τα παρατηρούμε, έχουν πετύχει σε αυτό που λέμε εμπόριο παιδείας και ίσως κάποια τουρκικά. Μέχρι εκεί θα περιοριστούμε. Και το άλλο είναι ότι θα ενωθούν όλα αυτά τα ιδιωτικά κολέγια που υπάρχουν εδώ, μήπως καταφέρουν και φτιάξουν ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Λέει εδώ άλλος φίλος, μιλάει ο κύριος Αποστόλου για τον ενθουσιασμό και τις θριαμβολογίες του Πρωθυπουργού, των πολιτικών ελίτ, των οικονομικών ελίτ και των ΜΜΕ. Πιστεύει ο κύριος Αποστόλου πως η επιστήμη της ψυχολογίας έχει άμεση σχέση και συνέργεια στον έλεγχο της κοινωνίας? Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Έχει. Έχει, διότι συνεπικουρεί τις προσπάθειες της πολιτικής σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα. Η Εύα, κύριε Αποστόλου, εδώ έχω τους ακροατές πάντα, το ξέρετε κύριε Αποστόλου. Ναι, ναι, ναι. Όταν οι κοινωνίες τρώνε ό,τι τους σερβίρουν, θα φάνε και ζούμπερα ζωήφια. Ποιος θα αγωνιστεί όταν έχουμε ανοιχτό ένα καζοκούτι τόσα χρόνια να μας ζαλίζει το κεφάλι, χωρίς να σκεφτόμαστε συν ό,τι έγινε τα τελευταία χρόνια? Τώρα πιάσαμε και τα κινητά και αποτελειώσαμε. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, αφού δεν την έχουμε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ναι, δεν πρέπει να βρούμε την αρετή και την τόλμη. Η Κάρμεν λέει, κύριε Αποστόλου, χαίρομαι και συμμερίζομαι τις απόψεις σας, όμως πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί καμία τεχνική παρέμβαση στη μετάλλαξη του ανθρώπου. Ήδη έχουν καταφέρει με την επιμονή του συνέχεια να μιλούν για τον μετα-άνθρωπο, το έχουν πετύχει συνειδησιακά και το βλέπουμε με τη μυρολατρεία που δείχνουμε. Ναι, ναι, υπάρχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, αλλά θέλει πολύ δρόμο για να τις πετύχουν. Έτσι, θέλει πάρα πολύ δρόμο για να τις πετύχουν. Δεν τα έχουν μέχρι τώρα φτιάξει κατά τέτοιο τρόπο και δεν είναι βέβαιο ότι θα τα πετύχουν. Δεν τα έχουν οργανώσει με την επιμέλεια που πρέπει. Βιάζονται πάρα πολύ μετά από την περιπέτεια με την πανδημία, ότι ένα μέρος, επειδή τα κατάφεραν εκεί αναφορικά με ένα μεγάλο μέρος, με μια πλειοψηφία, θα τα καταφέρουν και τώρα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να τα καταφέρουν όμως τόσο εύκολα πια. Μάλιστα. Μου λέει κάποιος εδώ, όπως το περιέγραφε ο κύριος Αποστόλου, κάποιες ομάδες αγροτικές κάνουν πίσω π.χ. τη Γαλλία. Θα το δει, λέει, από αύριο και στην Ελλάδα. Διότι αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός στη Βουλή ανακοινώνει μέτρα για τους αγρότες Θεσσαλίας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι σπάει το ενιαίο μέτωπο. Ακριβώς. Μα εκεί πετυχαίνουν. Σπάνε το ενιαίο μέτωπο. Όπως το είπε ο ακροατής. Αυτό είναι το που ζητούν. Προσπάθησαν να το σπάσουν στη Γαλλία και εν μέρη το έχουν καταφέρει. Ατυχώς δεν το έχουν καταφέρει στην Ιταλία, διότι εκεί είχαν την υποστήριξη της Μελόνι αναφορικά με το συνθετικό κρέας, αναφορικά με τα έντομα και τα άλευρα και κάποια άλλα που θέτουν μπροστά οι αγρότες. Εκεί δεν το έχουν καταφέρει, αλλά δεν φτάνει μία χώρα να φέρει την άνοιξη. Μου λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, δεν έχει παραιτηθεί κύριε Αποστόλου Έλληνας. Αν κάποιος του μιλήσει σοβαρά, εννοώ να έχει θεσμικό ρόλο, είτε συνδικάτο είτε πολιτικά, δεν θα αδειάσουν οι πλατείες μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Είναι και αυτό βασικό. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αξιόπιστοι συνομιλητές. Ναι, αξιόπιστοι συνομιλητές. Πολιτικά εννοεί, φαντάζομαι. Πολιτικά εννοεί, έτσι. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι τους συνομιλητές, τους αξιόπιστους, εμείς τους ψηφίζουμε. Και να μην μας φεύγει από το μυαλό μας ότι το 47% των αγροτών ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Ο φίλος ο Νίκος. Κύριε Αποστόλου, λέει, το σύστημα δουλεύει και λειτουργεί όπως το σκοτσέζι κοντούς. Είπαν οι Βρυξέλλες θες να δούμε ένα βήμα πίσω για τους αγρότες. Βγαίνει σήμερα η Γεωργίευα και το Δέλτα Νιτάβ και λέει κίνδυνος για τη δημοσιονομική πειθαρχία οι αγροτικές ενισχύσεις. Καταλάβατε, λέει, τι γίνεται εδώ? Ακριβώς έτσι είναι. Είναι αυτό που είπαμε, το είπαμε στην αρχή, ότι υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Ότι όπως σας είπα τι έλεγε ο Γκαμπριέλα Τάλ, θέλουμε να είμαστε κυρίαρχοι. Ποτέ δεν θα είναι κυρίαρχοι στη διατροφή τους, ποτέ δεν θα είναι κυρίαρχοι στη συγκομιδή. Μάλιστα. Ο κύριος Λύκος θέλει μήνυμα. Πράσινος μορμονισμός, δικαιώματα άνθρακα, δικαιώματα νερού και περιορισμός στην ενέργεια, αλλά κανένας περιορισμός στα φυτοφάρμακα. Ποια είναι λοιπόν, λέει, η διαφορά μεταξύ τροφής και φαγητού? Τι σημαίνει η λέξη συντροφός, συντρόγο και πώς πάνε έτσι τις συλλογικότητες, λέει, κύριε Αποστόλου?
Λοιπόν, ο Βασίλης, ο φίλος ο Βασίλης ο Λύκος, τα λέει πολύ καλά. Όμως έχουμε ξεπεράσει αυτό το συν. Το έχουμε, έχουμε βγει μπροστά από αυτό το συν. Μιλάμε πια ως ατομικότητες. Το γεγονός ότι προέχει, και το είδαμε αυτό και με τα αγροτικά κινήματα στη Γαλλία, ότι προέχει η ιδιοτέλεια και το συμφέρον, που το συμφέρον, να το πούμε και αλλιώς, λειτουργεί μέσα από μία βιολογία. Να δω τι μπορώ να αρπάξω εγώ και να έχω. Πώς μπορώ να κατέχω κάποια που μπορεί να μου δώσει εμένα το γαλλικό κράτος. Εκεί ακριβώς σπάει αυτό το συν. Επανερχόμαστε στο βασικό φιλοσοφικό ερώτημα, να έχεις ή να είσαι. Ακριβώς. Μάλιστα. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό που ανέφερε ο κύριος Αποστόλου. Στην Ολλανδία, στη Χάγη, στο Βέλγιο, η διοίκηση λειτουργεί για μήνες ακόμη και όταν δεν έχει σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Το ρεκόρ ενός έτους, να μην ξεχνάμε, το κατέχει το Βέλγιο. Στην Ολλανδία, μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, ακόμη δεν έχει σχηματιστεί κυβέρνηση και έχει προσωρινό πρωθυπουργό. Όλα αυτά δεν εμποδίζουν τη δημόσια διοίκηση. Έχει δίκιο, λέει ο κύριος Αποστόλου. Ναι, η δημόσια διοίκηση σε εμάς δεν έχει την αυτάρκεια που πρέπει να είχε, που έπρεπε να είχε. Δεν την έχει την αυτάρκεια. Δυστυχώς, στην Ευρώπη υπάρχει αυτάρκεια. Μπαίνουν σε περίοδο εκλογικής διαμάχης και η δημόσια διοίκηση λειτουργεί τέλεια. Κύριε Αποστόλου, πιστεύετε ότι οι πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη κάνουν ένα βήμα, όχι πίσω, ένα βήμα αναμονής εν όψη αποφάσεων προκαθορισμένων λόγω ευρωεκλογών? Αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Ναι, αυτό παίζει και αυτό, όπως το είπατε. Περιμένουν ακόμη, κάνουν ένα βήμα πίσω, γιατί είμαστε μπροστά σε εκλογές. Το καλοκαίρι είμαστε σε ευρωεκλογές. Επομένως, προς το παρόν συνθηκολογικούν οι ελίτ. Και γι' αυτό μας δείχνουν ένα άλλο πρόσωπο. Όμως, αυτό θα έχει μικρή διάρκεια. Δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Ξέρετε κάτι, για να το συμπυκνώσω με όλα αυτά που είπαμε και προηγουμένως, δυστυχώς θα πάμε σε μια κατάσταση έτσι όπως η έννοια της δημοκρατίας θεωρείται κάποτε ασθένεια και μάλιστα θεωρείται ως ψυχιατρική νοσολογική οντότητα. Στην περίπτωση εκείνη, να σας θυμίσω, από το 1850-55 κάπου εκεί, ένας ψυχίατρος, ο Γκρόντεκ, είπε ότι πάσχουν κάποιοι πολίτες από τη δημοκρατική ασθένεια. Άρα εκεί οδηγούμαστε πάλι, λέτε? Πάμε προς τα πίσω. Δυστυχώς δεν τρέχουμε μπροστά, πάμε προς τα πίσω. Το βέλος του τόξου από την πολιτική δεν πηγαίνει μπροστά, δεν πηγαίνει προς ένα μέλλον. Πηγαίνει προς τα πίσω. Θα πάμε τόσο πολύ πίσω που θα συναντήσουμε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θα πάμε τόσο πολύ πίσω που θα συναντήσουμε τον Σμιτ. Για να μην πω ότι τον είχαμε συναντήσει τον Καρλ Σμιτ, το γνωστό νομικό και υπερασπιστή του ναζισμού. Τον είχαμε συναντήσει κατά την περίοδο που είχαμε την πανδημία. Άρα, σε μια εποχή, μου λέτε, που οι θετικές επιστήμες έχουν έκρηξη, ναι, κυριολεκτική επανάσταση, κοινωνικοπολιτικά πάμε με άλματα προς τα πίσω. Μήπως εδώ, και επανέρχομαι σε κάτι που μας είχε πει ένας ομιλητής, ο τομέας των λεγόμενων θεωρητικών κοινωνικών επιστημών, το είχε πει ο κύριος Κοντογιώργης, είναι πολύ πιο πίσω από αυτό που συμβαίνει τεχνολογικά? Ναι, είναι πολύ πιο πίσω. Είναι αναμφισβήτητο αυτό που είπε ο κύριος Κοντογιώργης. Είναι πολύ πιο πίσω. Τεχνολογικά είμαστε αλλού, ενώ σε επίπεδο θεωρητικό, τουλάχιστον στις επιστήμες, στις συγκεκριμένες, κοινωνιολογία, φιλοσοφία κτλ., είμαστε πολύ πίσω. Θα κλείσω με ένα προσωπικό ερώτημα του φίλου του Νίκου προς εσάς. Ναι. Επειδή μίλησε, λέει, ο κύριος Αποστόλου για Έλληνες διανοούμενους, θέλω να το ρωτήσω, ακούγοντάς τον και από την πρώτη εκπομπή, πώς θα καταφέρει ο άνθρωπος να περνάει κάτω από τα ραντάρ ενός συστήματος και να μπορεί να μιλάει και στη σχολή δημόσιας διοίκησης, να βρίσκεται στην πίσω αυλή του τέρατος? Είναι εφικτό, λέει? Όχι, δεν είναι εφικτό. Αντιμετωπίζεις τεράστιες δυσκολίες. Είναι απολύτως σωστό έτσι όπως το λέει ο ακροατής μας. Αντιμετωπίζεις τεράστιες δυσκολίες για να μιλήσεις και να διατηρήσεις σήμερα σε μια θέση πανεπιστημιακή. Είναι μεγάλες οι δυσκολίες. Γι' αυτό διασφαλίζεις να έχεις και ένα άλλο συνεργαζόμενο ΑΕΗ, ενδεχομένως στο εξωτερικό, για να έχεις τα προς το ζήν.
Νομίζω ότι ήσασταν σαφείς. Κύριε Αποστόλου, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Κυρίως για την ανταπόκριση προς τους ακροατές και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.